Καλωσορίσατε πίσω στο κανάλι μου, στην τρελοκουζίνα της Βασούλας. Τι μου κάνετε? Σήμερα θα σας φτιάξω ένα πάρα πολύ ωραίο γλυκάκι σιροπιαστό, υγιεινό, με πολύ λίγα υλικά και θα γίνει το γλυκάκι της νηστείας μας. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι το σιρόπι. Θέλουμε κρύο σιρόπι και καυτά κουρκουμπίνια. Θα τα ψήσουμε και δεν θα τα τηγανίσουμε. Θα τα τρώμε χωρίς τύψεις. Δεν παχαίνουν, ομορφαίνουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υλικά μας. Θέλω για το σιρόπι νεράκι, θέλω ζάχαρη, θέλω μέλι γιατί δένει πιο καλά το σιροπάκι μου, θέλω λεμονάκι, θέλω φιστικάκι που θα γαρνίρω όλο αυτό το ωραίο γλυκάκι μου, ένα φύλλο κρούστας και θέλω και σπορέλο. Θα το κάνουμε λίγο πιο υγιεινό αυτό το γλυκάκι. Φύγαμε να πάμε να φτιάξουμε πρώτα το σιροπάκι μας. Πάμε πρώτα να φτιάξουμε το σιροπάκι μας. Έχω βάλει μία κατσαρόλα, θα βάλω το νεράκι μου. Παιδιά, τα είχα κάνει και πριν χρόνια, σελίδα έγινε χαμός, δεν βάζω βούτυρα. Δεν τηγανίζω, είναι με σπορέλαιο και τα ψήνουμε στο φούρνο και είναι η ίδια νοστιμιά αυτά τα κουρκουμπίνια και είναι πάρα πολύ εύκολα, γρήγορα και νηστίσιμο γλυκάκι. Όλα τα υλικά θα τα βρίσκετε κάτω στο κουτί περιγραφής. Πατήστε τα υλικά εδώ, έχει δίπλα ένα link. Σας βγάζει κατευθείαν στο site μας που το κάναμε με πολύ αγάπη για σας και έχει τις καρτέλες αναλυτικά με τα υλικά. Έβαλα το νεράκι μου και τη ζάχαρη. Θα βάλω το λεμονάκι μου και το μελάκι μου. Βάζω μέλι, παιδιά, γιατί γίνεται πιο ωραίο, πιο παχύ το σιρόπι. Από την ώρα του βρασμού θα το βράσετε σε μεσαία προς δυνατή φωτιά γύρω στα 8 λεπτά. Ανακατεύουμε τώρα να πάνε τα υλικά παντού και αυτό είναι το σιροπάκι. Και πάμε να φτιάξουμε τα κουρκουμπίνια της Βασούλας σας. Λοιπόν, έχω βάλει ένα φύλλο κρούστας. Θα το λαδώσω πάρα πολύ καλά με σπορέλαιο, καλαμποκέλαιο, λιέλαιο, ό,τι θέλετε. Είναι τρέλα, όποιος αγαπάει κουρκουμπίνι θα τα φτιάχνει συνέχεια και χωρίς βούτυρα. Και στο φούρνο, είναι το αγαπημένο γλυκό, παιδιά, της σκηνοθετάρας σας μετά την καλλιδόπιτα. Τώρα τι θα κάνω, θα βάλω άλλο ένα φύλλο κρούστας από πάνω, θέλω δύο φύλλα, ανά δύο φύλλα θα κόβω, βλέπετε. Ξανά λάδι παντού, δεν μας νοιάζει εδώ και λίγο να κουπεί και πάμε την ίδια διαδικασία και θα διπλώνω μέση μέχρι να βγει ρολό. Λοιπόν, θέλουμε subscribe στο κανάλι μας γιατί μας βοηθάτε να γίνουμε καλύτεροι και θέλουμε και πολλά like στη σελίδα μας στην Τρελοκουζίνα της Βασούλας στο Facebook. Λοιπόν, αφού έβαλα δύο φύλλα, τώρα τι θα κάνω στη μέση. Μέση, συνέχεια. Ξαναλαδώνω. Είναι πολύ γρήγορο, παιδιά, είναι πολύ εύκολο. Και τώρα στην νηστεία θα το καταυχαριστηθείτε. Λοιπόν, ξανά μέση. That's it. Ξανά λάδι. Και πάω να το κάνω ρολάκι. Θα τα βάλω μισή ώρα στο ψυγείο και μετά θα τα κόψω κουρκουμπίνια. Βλέπετε, αυτό είναι όλο έτοιμο. Πάμε να φτιάξουμε όλα τα φύλλα μας και επανερχόμαστε. Τελείωσα όλα τα φύλλα μου και τα έκανα ρολάκια. Θα μπουν τώρα στο ψυγείο μισή ώρα με 40 λεπτά και μετά θα τα ψήσουμε. Πέρασε μισή ώρα. Βγάζω τώρα τα φύλλα μου τα λαδωμένα. Τα έχω κόψει στη μέση.
και τα κόβω κουρκουμπινάκια. Έχω βάλει τον φούρνο μου στον αέρα στους 200 για να τα ψήσουμε και όταν βάλουμε μέσα τα κουρκουμπίνια θα πάει η θερμοκρασία στους 180. Για να μην κόβουμε ένα-ένα θα τα κόψουμε μαζί έτσι. Και αφού τα έκοψα όλα, έβαλα σε ένα μεγάλο τα ψηλά δόκολα, τα έβαλα μέσα τα κουρκουμπίνια και πάμε να τα ψήσουμε. Αφού τα έψησα 25 λεπτά με μισή ώρα τα κουρκουμπίνια μου, έβαλα εδώ πέρα το σιροπάκι γιατί θέλω να ρίξω μέσα τα κουρκουμπίνια να σιροπιαστούν πάρα πολύ καλά. Αχ Παναγία μου, δεν φαντάζεστε τι ωραίο πράγμα είναι. Λοιπόν, βάζουμε όλα τα κουρκουμπίνια, καθίσα να πάρουμε μία ωραία κουτάλα, να μην βάζουμε χέρι-χέρι, θα τα αφήσουμε 5 λεπτάκια να σιροπιαστούν πολύ καλά και μετά θα έρθω να σας κεράσω αφού θα τα έχω γαρνίρει με φιστικάκι. Τον ήχο τον ακούτε? Χριστέ μου, κρύο σιρόπι καυτά κουρκουμπίνια. Το νηστίσιμο, το τραγανό, το γηινό μου βγήκε μούρλια, θέλω να το φτιάξετε όλοι, θέλω να με τρελάνετε με σχόλια, θέλουμε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας γιατί μας βοηθάτε να γινόμαστε καλύτεροι, πολλά πολλά like στη σελίδα μας, στην τρελοκουζίνα της Βασούλας στο Facebook και μπορείτε να μην βάλετε και το φιστίκι υγιεινής, αλλά δίνει μια έξτρα πινελιά, του πάει πάρα πολύ. Θα τα κάνετε συνέχεια γιατί είναι πολύ υγιεινά, γιατί είναι πολύ νόστιμα, γιατί είναι μελωμένα, γιατί είναι η γλυκάρα του σκηνοθετάρα μας και τώρα θα τα κατασπαράξουμε δυο που να είναι. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με την επόμενη συνταγάρα. Φιλάκια πολλά. I love you.